περίμενα να είσαι αρνητική επειδή σκεφτόμαστε να φύγουμε για τη Σικελία. Και τι θέλεις να κάνω, Ρενάτα? Φέι! Βοήθεια! Τι έγινε, λιποθύμησε. Φέι! Ο ρόλος προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της εγκυμοσύνης. Η Φέι είναι έγκυος. Ακριβώς. Αναγκαστικά έπρεπε να μπει από τη ζωή και στη μυθοπλασία μας. Με αυτό το νέο δεδομένο προχωράμε με το ρόλο και την εξέλιξη της υπόθεσης. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια? Ξέρουμε πια ότι το παιδί είναι του Μάρκου και προσπαθεί να διεκδικήσει πλέον τα δικαιώματα αυτού του παιδιού, να διεκδικήσει αυτό τον πατέρα να τον φέρει στη ζωή της, να είναι και σύντροφός της. Η κατάσταση όμως είναι δύσκολη, έχει τα θέματα της με τη Ρενάτα που είναι η κολλητή της φίλη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σου έχουν μπει ιδέες επειδή είδες τον Μάρκο να βγαίνει από το σπίτι μου. Όχι, η εμπιστοσύνη μου κλονίστηκε πολύ πιο πριν, όταν τον κάλυψες με το βίντεο. Και πώς θα προσαρμοστεί το γεγονός ότι δεν θα είσαι μέχρι το τέλος της σεζόν? Υπάρχει πρόβλεψη και γι' αυτό? Δεν έχω ιδέα. Ξέρω σίγουρα ότι εγώ το πολύ, ας πούμε, μέχρι μέσα τέλη Μαρτίου θα κάνω γυρίσματα, γιατί μετά δεν θα μπορώ λόγω κατάσταση, θα πρέπει να ξεκουραστώ και λίγο. Οπότε φαντάζομαι ότι για το τέλος θα έχουν σκεφτεί και οι σεναριογράφοι και από την παραγωγή και με το σκηνοθέτη μας κάτι πολύ έξυπνο για να κλείσει ο ρόλος. Του χρόνου θα συνεχιστεί η σειρά? Δεν έχω ιδέα. Εγώ πολύ δύσκολα θα μπορούσα. Μέχρι να κλείσω ένα εξάμεινο τουλάχιστον το μωρό, δεν θα μπορώ να δουλέψω σε γυρίσματα καθημερινή σειρά. Τώρα στην πορεία βλέπω τι κάνοντα. Αν συνεχιστεί η σειρά, δεν ξέρω. Αθηνά, θα ήθελα και ένα σχόλιο σου για όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα για το θέατρο. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που ακούω. Θλίβομαι βαθιά για την κατάσταση που επικρατεί. Είχα ακούσει τουλάχιστον για διάφορες ιστορίες που δεν ήξεραν αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά λυπάμαι πολύ που όλο αυτό έχει τόσο πολύ στοχεύσει το χώρο του θέατρου. Όμως χαίρομαι που εμείς είμαστε η αρχή για την κάθαρση αυτή που εύχομαι να έρθει, δίπλα σε όλους όσους μιλάνε και σε όλους όσους έχουν υποστεί τέτοιου είδους κακοποίηση, και εννοείται ότι ούτε στο δικό μας χώρο, ούτε σε κανέναν χώρο, δεν έχουν χώρο αυτοί οι άνθρωποι.